Μισό λεπτό να αναγνωριστούμε. Σα θυμίζουν κάτι εδώ, αυτά τα μέρη, τι να σα θυμίζουν. Λοιπόν, να μιλήσω. Πού είμαστε? Γεια σα. Ήρθαμε στην Πάτρα, μόλις παρκάραμε το αμάξι μας. Και... μας έφερε εδώ η driver Ζωή. Ναι, με ασφάλεια και άνεση. Αφού δεν αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι, γιατί παιδιά έχουν να σας πω κάτι. Μια μέρα θα πεθάνεις, γι' αυτό πάρ' το σερί. Wow! Μα τι δηλώσεις πάλι! Λοιπόν, φτάσαμε στην Πάτρα. Κατάκοπες. Αλλά, άϊπνες. Κατάκοπες. Εγώ λοιπόν... ήπιαμε καφέ. Πεινάμε πίσω, εγώ πρέπει να βάλω. Ποιες είναι εγώ, για θέλω να... Πες μας κι άλλα. Ήθελα να σας πω το πρόγραμμά μου. Χθες κι εσύ... ναι, από προχθές. Λοιπόν, προχθές είχα εφημερία. Μετά δούλεψα. Μετά γύρισα σπίτι. Πήγα στα μαγαζιά, πήγα τώρα στη φίλη μου. Γύρισα, έκανα μάθημα γαλλικών. Βγήκα έξω, κοιμήθηκα, πήγα στη δουλειά. Γύρισα από τη δουλειά, πήγα σε ένα επαγγελματικό τραπέζι. Αριστερά. Και μετά σε ρί, ήρθα στην Πάτρα και τώρα πάω σπίτι να ετοιμαστούμε μέσα σε 10 λεπτά. Όχι και 10 λεπτά. Ναι, τέλος πάντων. Ταχύτατα. Α, θα μας πατήσουν κιόλας το ενδιάμεσο. Ναι. Μέσα σε μισή ώρα. Για να βγούμε. Αυτά. Αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα. Αλλά μην νομίζετε και τις εμπειρίες θα πάρα πολύ σε άλλο βίντεο. Εδώ είμαστε. Όχι, δεν είναι εδώ. Πού είναι εσύ, δεν είναι εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε στην πολυκατοικία. Μπαίνουμε στο σανσέρ. Θανατίζουμε τη στιγμή που μπήκαμε στο σανσέρ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ είχα έρθει πολύ χαρά ότι θα έμπαινα μέσα στο σπίτι και θα χαιρετούσα τη φίλη μου και έχει φύγει. Και βγήσαμε και θα ετοιμαστούμε μόλι μα. Δεν πειράζει, θα κάνει το όρι. Γιατί πίστευα ότι θα ανοίξει. Ήρθε. Άντρα, και δεν ήταν μέσα. Πάει. Α, ετοιμαστούμε πολύ γρήγορα. Πώ. Τι είναι το ζωή. Δεν είμαστε σε άλλο σπίτι γενικά. Ζωή, τι έγινε? Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πάρει. Εντάξει, κάποιος άνθρωπος πίστευε ότι μπορεί να θέλουμε να κάνουμε διάρρηξη στο σπίτι του. Ναι, σίγουρα το πίστευε αυτό. Ξέχασα το τιμπτόμ και γύρισαμε πίσω. Εκεί πάνω στον πανικό. Μην το πιέζεσαι φωτισμό. Ναι, αλλά τώρα... καλά. Σκοπός και όλοι να λένε να μία σοφό. Εορτάζω σε χρόνια πολλά. Να κοιτάξει ένα μοντέλο τώρα. Αυτό είναι όντως μοντέλο. Λοιπόν, εγώ πάω να αλλάξω το αυτοκίνητό μου από εκεί που το έχω παρακάνει για να γράψω. Γιατί είναι μεταθήκαμε ότι εκεί είναι ζώνη. Πώς το λέμε, ζώνη. Ελεγχόμενη στάθμιση. Αυτό. Οπότε πρέπει να τα αλλάξω. Δεν έχω κουράγιο. Λοιπόν, καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Χρόνια πολλά. Τα λέμε και αύριο για χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι πρωί. Μόλις ξύπνησα εγώ. Αλλά κοιτάξτε το ικανό Ευγένη. Έχει σηκωθεί και κάνει δουλειά στον υπολογιστή. Έχουμε υποχρεώσεις. Ευχαριστώ που με λες ικανή. Την καλή φίλη. Μα είσαι. Λοιπόν, μαντεύστε που ήρθαμε. Πάρτε τη συγκίνηση. Έχουμε έρθει στο Rubix. Rubix. Αγαπημένο μέρος. Εγώ πεθαίνω τις πίνες και θέλω το κατάλογο να... Τι θα πάρεις να φας? Δεν ξέρω, πού είναι το κατάλογο. Εδώ έχουμε και την εορτάζω σε χρόνια πολλά και πρωινά. Πάμε γενικά να κάνουμε σε μια βόλτα στην Πάτρα και στα μαγαζιά. Ρε! Αφιλάκια! Και πάμε για διακοσμητικά! Αυτό ως είναι αγοράκι, δεν πειράζει. Είναι τόσο ωραίο. Τι παίρνεις αυτό? Για την αγόρι! Για την αγόρι! Τι κάνουμε εδώ, έχεις να μας αποκαλύψεις κάτι? Περιμένεις κάτι? Όχι, θα πάω σε μια βάφτιση. Και έχω να πω ότι αν γίνω ποτέ μαμά, σε καμιά δεκαετία χρόνια,
Είναι πολύ σκλάτο το παιδί. Για δείξε τι πήρες. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό το παντελονάκι. Όχι και τυράντες. Με αυτά τα που κάμισα. Και πουλοβεράκι από πάνω. Όλο το look. Εγώ ήθελα να πάρω αυτό το μπουφάν. Ναι, είναι τέλειο. Αλλά τελικά θα το πάρουμε. Δεν θα το πάρει. Πήγαμε λίγο στη μαγαζιά. Κάναμε κάτι πολύ χρήσιμες αγορές. Ναι, τα απαραίτητα. Τώρα τι θα κάνω. Και τώρα εγώ προτείνω. Όμω σπίτι. Ξεκούραση. Ξεκούραση. Γιατί έχουμε πάρει ετοιμασία, δημοσίματα. Και λουσίματα. Ναι. Τι ωραία που είναι η πατρούλα μας. Τι ωραία. Αν υπομονούσα πραγματικά. Αστέρι μου. Το ερωτάζομαι αστέρι. Σένα μόνο. Όλα αυτά τα μαγνητάκια είναι... Α, Αυστραλία νομίζω ότι έλεγε. Είναι το ταξίδι που έχει κάνει η Κλεοπάτρα. Πολύ ταξιδεμένο κορίτσι. Αυτή εδώ είμαι εγώ. Αυτά. Κλεοπάτρα, τι έχουμε εδώ, τι φτιάχνουμε. Θα φάμε κρέπες, ορίστε, έχουμε κάνει ήδη το πρώτο στάδιο. Και τώρα θα κάνουμε το δεύτερο στάδιο, θα προσθέσουμε αυτό. Παραγμένο μας. Wow. Ωραία, πάμε. Μην τη βλέπετε έτσι σκούρα, δεν έχει καεί. Πώς είναι. Μην τη βλέπετε, μια έτσι μαύρη. Είναι καλή. Δεν την κάψαμε. Άρθρο. Κλεοπάτρα μας έδειξε ωραία κρεπούλα. Θα τη δοκιμάσουμε. Το βγαίνει, διαβάζει πάλι. Δεν το λες αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Είναι βράδυ, νύχτωσε. Και πηγαίνουμε, τώρα είμαστε με τη ζωή στο αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι είναι σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Και πηγαίνουμε σε ένα πάρτι, σε σπίτι. Φτάσαμε, αυτό το σπίτι ήταν σε κάτι κατσάβραχα γενικά. Κάναμε 20 λεπτά διαδρομή την άλλη φορά έτσι. Ναι. Εδώ η driver ζωή μας πήγε τέλεια. Ναι, αλλά αποζημιωθήκαμε με τη Θέα που την έχουμε βγάλει πλάνο και θα σας τη δείξουμε τώρα. Αυτά. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Χαίρομαι που έχω μένει σε πάρτι. Και εγώ χαίρομαι να δίνει φράση κιόλας. Μην φτάζεις πάλι γιατί χτες νύσταζες. Χθες, συγγνώμη, δεν ήμουν εκεί που χόρευα. Εγώ δεν χόρευα δηλαδή. Αυτά. Πάμε να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πως καλή τύχη στο γυρισμό. Θα βγάλουμε vlog να πούμε ότι φτάσαμε ζώσεις και βλέπεις στην Πάτρα. Γιατί ο δρόμος είναι λίγο τρίκι. Ναι, γι' αυτό θα πούμε καθόλου. Ναι, σίγουρα. Έχουμε να ξυπνήσουμε και νωρίς αύριο. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα φύγαμε νωρίς από την Πάτρα, παρόλο που είμαστε ξενυχτισμένοι. Και τώρα φύγαμε. Όπα. Βιαζόμαστε γιατί η ζωή έχει να προλάβει μια βάφτιση. Την οποία δεν βλέπει να προλαβαίνει. Και εκεί που πάμε να φύγουμε, ρε τι καλά. Μέναμε στο κέντρο τη Πάτρα. Είχαμε παρκάρει σε ένα πάρκινγκ στο κέντρο. Πάμε να φύγουμε και είναι όλοι οι δρόμοι τη Πάτρα κλειστοί. Και τώρα, δεξιά, ναι. Και έχουμε χάσει τουλάχιστον 20 λεπτά να πηγαίνουμε γύρω-γύρω στη στενή τη Πάτρα να δούμε από πού μπορούμε να βγούμε στο δρόμο για Αθήνα. Περνάμε πολύ ωραία για το μία μέρα. Έχουμε χάσει μισή ώρα. Ξέρω. Δεν προλάβω. Λοιπόν, είμαστε στην Εθνική, καταφέραμε και βγήκαμε από την Πάτρα. Μετά πολλά. Πηγαίνουμε Αθήνα. Και έχει ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο που ήταν πολύ σύντομο. Αλλά ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζω να περάσετε καλά με το βίντεο. Ναι. Και αλήθεια, δημοσιόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και ατομικά. Ναι. Ακόμα και εγώ θα προσπαθήσω και εσείς. Τώρα δεσμεύτηκες, το είπες. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν το έχω κάνει. Ισχύ. Θα προσπαθήσω. Έχω προσπαθήσει, λίγο. Είχα βάλει και πλάνα χρονικά, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Δεν είχες προλάβει να το κάνεις. Δεν είχα προλάβει ποτέ να το κάνω edit και... Ναι, γιατί θέλει και αυτό πολύ χρόνο. Οπότε αυτά, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε. Σας αγαπάμε πολύ. Και κυρίως εσάς.
There's no